Γεια σας. Το ότι γίνεται από τη Rimax μια εκδήλωση για την αγορά ακινήτου, αυτό από μόνο του είναι ένα καλό σημάδι. Με ποια έννοια? Ότι κάτι αρχίζει να κινείται, κάτι ζεσταίνεται στην αγορά ακινήτου. Ο τίτλος είναι «Αγορά ακινήτου, πώς να αποφύγετε τα λάθη που θα σας κοστίσουν», όπως είπαμε, υπό την αιγίδα της Rimax Δομή, και είναι σήμερα στις 6, δηλαδή σε μια μισή ώρα από τώρα, με ελεύθερη είσοδο βεβαίως, στο επιμελητήριο Μαγνησία, στη Δημητριάδος 176. Ο κύριος Απόστολος Τσικουρόπουλος είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Τσικουρόπουλο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά και θέλω να δω τι θα μάθουμε σήμερα. Μάλιστα. Από την εκδήλωση αυτή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση που γίνεται. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στο Βόλο. Και θεωρώ ότι όσοι θα παρευρεθούν σήμερα το απόγευμα στο επιμελητήριο στις 6 ώρα το απόγευμα, στο εμπορικό επιμελητήριο, θα βγουν ωφελημένοι. Έχουμε σκοπό γενικότερα να κάνουμε και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, για να δούμε και την ανταπόκριση του κοινού. Και όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες συνομιλίες που είχαμε κάνει, η αγορά άρχισε να κινείται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και καλό θα είναι ο κόσμος που θα μπει σε μια διαδικασία αγοράς να είναι ενημερωμένος. Είναι το βασικότερο. Γιατί χρειάζεται η δική σας διαμεσολάβηση? Είναι δύσκολη η διαδικασία της αγοράς ενός ακινήτου? Μπορεί να έχει παγίδες, μπορεί να έχει λάθη? Γιατί διαβάζω εδώ, ο υπότιτλος είναι «Πώς να αποφύγετε τα λάθη που θα σας κοστίσουν». Κοιτάξτε να δείτε. Δύσκολη είναι σαν διαδικασία σίγουρα, όταν μιλάμε και για μια χώρα που δεν υπάρχει κτηματολόγιο, υπάρχει δύσκολη νομοθεσία. Άρα, όταν απευθυνθεί κάποιος σαν επαγγελματία κτηματομεσίτη που γνωρίζει την αγορά και τη διαδικασία, αποφεύγει πολλές κακοτοπιές και εννοείται ότι θα κερδίσει και χρόνο και χρήμα. Mm-hmm. Ξεκινάμε από εκεί πέρα. Και όσο και δύσκολη να είναι, το σημαντικό είναι ότι είναι πολύ σημαντική σαν απόφαση η αγορά ενός κινήτου. Δεν αγοράζουμε κάθε μέρα ένα κινήτο. Πρέπει να απευθυνόμαστε σε εσάς, σε έναν κτηματομεσίτη? Σας είπα και πριν ότι το βασικότερο είναι ότι αν απευθυνθεί κάποιος σε ένα επαγγελματία κτηματομεσίτη, θα κερδίσει χρόνο και χρήμα. Είναι δύο πράγματα πολύ βασικά αυτή την περίοδο, τα οποία θα είναι κερδισμένος από τη διαδικασία. Ναι, αλλά κάποιος μπορεί να μένει με την εντύπωση, θα μου πείτε εσείς αν είναι λανθασμένη ή αληθινή, ότι αυτή η υπηρεσία που προσφέρει έχει μεγάλη αμοιβή. Και σε αυτή την εποχή και το κατοστάρι που γλιτώνει ο άλλος από την αγορά ενός ακινήτου, δεν μιλώ για το χιλιάρικο ή το πεντοχίλιαρο, είναι κέρδος. Βεβαίως. Κοιτάξτε, οι αμοιβές γενικότερα στον κλάδο είναι ανοιχτές. Δεν υπάρχει κάτι θερμοθετημένο και πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος, ότι υπάρχει ένα στάνταρ ποσοστό. Δεν υπάρχει ένα μίνιμουμ. Όχι. Απλά εμείς γενικότερα εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, όλο το 2013 και το 2014, έχουμε καθιερώσει κάποιο σύστημα στην εταιρεία, κατά την οποία ένας αγοραστής που θα απευθυνθεί σε εμάς δεν θα πληρώσει μεσητική αμοιβή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτόν. Γνωρίζει και θα μπορέσει να γλιτώσει και τα 50% ευρώ και τα παραπάνω, δεν το συζητάω. Άρα μόνο και μόνο σαν διαδικασία αυτή, σίγουρα θα βγει κερδισμένος ερχόντας στην εταιρεία. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσικουρόπουλε. Αγορά ακινήτου, πώς να αποφύγετε τα λάθη που θα σας κοστίσουν, είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, ενημερωτική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, έτσι στην αίθουσα του εμπορικού επιμελητηρίου, Δημητριάδος 176, στις 6, από την Rimax Δομή. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε με μια υπέροχη παράσταση που σήμερα θα την απολαύσουμε στην Παλαιά Ηλεκτρική και βεβαίως όλη την αθλητική επικαιρότητα. Τώρα, είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση από την Rimax για την αγορά της κατοικίας. Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην το πληρώσουμε ακριβά? Το ρεπορτάζ είναι του Αδάμ Λεκάκη. Με σκοπό να έρθουν πιο κοντά πολιτής και αγοραστής ενός ακινήτου, η Rimax Δομή Βόλου διοργάνωσε μια επιτυχημένη ημερίδα στο επιμελητήριο Μαγνησίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ολοκλήρωση μιας αγοραπολισίας σε μια εποχή όπου οι προσφορές ακινήτων περισσεύουν, με τις αγορές όμως πολλές φορές να μην ολοκληρώνονται. Αν γνωρίζουμε από την αρχή τις ανάγκες μας που θέλουμε να καλύψουμε, σίγουρα αν ψάξουμε καλά και απευθυνθούμε σε έναν έπειρο κτηματομεσίτη ή έναν άνθρωπο της αγοράς,
μπορεί να μας συμβουλεύσει να βρούμε το κατάλληλο ακίνητο για τις ανάγκες μας. Σαφέστατα, κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα έπαιξε η οικονομική κρίση που άλλαξε τον προσανατολισμό, κυρίως των αγοραστών. Εννοείται ότι ο ρυθμός αγοροπολισιών έχει πέσει αισθητά από την τελευταία πενταετία, να πω, δηλαδή από το 2009 και μετά. Όμως, το δεύτερο εξάμηνο του 2013 είδαμε ότι αυτός ο ρυθμός τίνει να αυξάνεται συνεχώς με πιο υγιείς αγοραστές και ανθρώπους που ουσιαστικά ψάχνουν να καλύψουν τις ανάγκες τους και όχι τα θέλω τους. Δηλαδή, ο κόσμος, οι αγοραστές αυτή τη στιγμή καλύπτουν τις ανάγκες τους. Και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Είναι πιο συνειδητοποιημένοι από τα προηγούμενα χρόνια. Η Remax Δομή συνεχίζει να προσφέρει αδιάκοπτα λύσεις στις αγοραπολισίες ακινήτων, συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και στην ανάπτυξη του τόπου. Το συμπέρασμα της ημερίδας σήμερα ήταν πώς να αποφύγουμε λάθη τα οποία θα μας κοστίσουν σε μια αγορά ενός ακινήτου. Θεωρούμε ότι οι συμβουλές οι οποίες δώσαμε σήμερα στους πελάτες μας οι οποίοι ήρθαν ήταν αρκετά σημαντικές για όταν θα βρεθούν στην αντίστοιχη περίπτωση για μια αγορά ενός ακινήτου να επωφεληθούν και όχι να χάσουν κάποια χρήματα άσκοπα στην αγορά του.